Συγγνώμη, τι κύριε, δίνει κανείς, κύριε Φαντώση, έχει αποχωρήσει ο δήμαρχος, κύριε πρόεδρε Κακογύρη, πρέπει να επιστρέψει. Εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου έφεραν οι συνθήκες με τις οποίες θα ανοίξει το ναυάγιο. Όλοι οι σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου αλλά και σύσσωμη αντιπολίτευση έριξαν άκυρο στην πρόταση του Νικήτα Ρετάκη για τη διαχείριση του ναυαγίου είτε μόνο από το Δήμο είτε σε συνεργασία με την Εκκλησία. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή ο Δήμος αποφασίζει μόνος του να παρέμβει και να κάνει ένα φορέα, ο οποίος αυτός ο φορέας θα εκμεταλλευτεί το ναυάγιο, όχι να το εκμεταλλευτεί οικονομικά, θα το διαχειριστεί μάλλον. Λάθος ήταν εκτιμή, θα το διαχειριστεί το ναυάγιο και στη θάλασσα και στη στεριά πάνω, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με την Εκκλησία, η οποία διεκδικεί, η Εκκλησία διεκδικεί περιουσία στο ναυάγιο. Σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος των Βολημών είπε πως δεν μπορεί η Μητρόπολη να ζητά την περιουσία που ανήκει στην κοινότητα. Δώσαμε του καλοκαίρου την παραχώρηση να κοιμηθεί και σήμερα το διεκδικεί το κτίριο η Μονή. Δεν ντρεπόμαστε ρε. Φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Οι επικεφαλείς των παρατάξεων έκαναν τις δικές τους προτάσεις για την διαχείριση του ναυαγίου, αφού άκουσαν τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου και τους φόβους που εξέφρασε πως εάν δεν ληφθούν τα σωστά μέτρα, το ναυάγιο θα μπορούσε να γίνει ένα νέο μάτι. Εάν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, προτιμώ ανοιχτό το ναυάγιο, αλλά να υπάρχει κυρίως όδευση διαφυγής. Να ανοιχτεί χθες δεύτερη οδός. Να μπορούν να φεύγουν οι εγκλωβισμένοι. Οι προτάσεις που κάναμε ήταν τρεις, που είχαν τρία θέματα. Αυτές τρεις προτάσεις που έγιναν αποδεκτές από όλους στο σώμα, ας γίνουν απόβαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για να παράξουν αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να ταμπερωθούμε συνδικαλιστικά πίσω από τις προτάσεις μας, ας το κάνετε. Το ναυάγιο πρέπει να ανοίξει αυτή τη στιγμή διασφαλίζοντας κυρίως τα ζητήματα της ασφάλειας όσον αφορά οδός διαφυγής και σημεία θέασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο τελικά αποφάσισε να ανοίξει το ναυάγιο με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των επισκεπτών, να κατοχυρωθεί η περιουσία του Δήμου στο κτηματολόγιο, να συνταχθεί ειδική μελέτη αξιοποίησης όλης της περιοχής και να δημιουργηθεί ένας φορέας αφού πρώτα συνταχθεί η μελέτη. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα διήρκησε τουλάχιστον 5 ώρες, με όλους να λένε πως θέλουν να ανοίξει το ναυάγιο, ωστόσο με ασφάλεια για τους επισκέπτες.